Έχουμε και τον Σπύρο τον Φρεμεντίτη, ναι, που τον βλέπουμε στο κέντρο. Είναι μαζί με τον κύριο Νίχα, τον φαρμακοποιό, στην Καλλιθέα. Να μας πει λίγο τι έγινε με τα self-test. Είναι και το φαρμακείο στο οποίο πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, με την κόρη του, νομίζω, Σπύρο. Σωστά? Ναι, ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες, Ντόρα. Άκη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Καλλιθέα, εδώ που το Σάββατο το πρωί ήρθε ο Πρωθυπουργός με την κόρη του Δάφνη, προκειμένου να προμηθευτεί ένα self-test για να είναι σήμερα έτοιμη η Δάφνη να πάει στο σχολείο, γιατί είναι στην τρίτη ηλικία, όπως ενημέρωσε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα δεν έχουμε επιστροφή, στο κινητό του φίλου μας, του κ. Γιώργου του Νίκα, του φαρμακοποιού, ο οποίος υποδέχτηκε. Εντάξει, όχι, το λέω γιατί αν θέλετε να το δώσω εγώ λίγο, να ακούει από εδώ, να ακούσει από εδώ λίγο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Νίχας τους υποδέχτηκε, ένας νέος φαρμακοποιός, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω αν σας ξάφνιασε το γεγονός ότι ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός να σας επισκεφτεί και να ζητήσει να πάρει ένα self-test. Γεια σας, καλημέρα. Ήταν μια μεγάλη τιμή. Ήταν πολύ ευγενικός, μέχρι εκεί όλα καλά πήγανε, δεν υπήρχε θέμα, όλο και. Είχατε self-test, τι σας είπε καταρχάς, τον ακούσαμε βέβαια. Self-test έχουμε προμηθευτεί ευτυχώς από την προηγούμενη εβδομάδα από την αποθήκη μας. Η πλατφόρμα δουλεύει εξαιρετικά ως τώρα. Ναι. Δεν υπήρξε κανένα θέμα ούτε στη διανομή ούτε τίποτα. Η πλατφόρμα δουλεύει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εύχριστη και δουλεύει επαρκώς. Οπότε ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διανομή self-test. Πώς έχετε δώσει μέχρι τώρα? Ως τώρα έχουμε δώσει γύρω στα 20 τεστ περίπου και προχωράμε. Όλα είναι, βαίνουν καλώς. Την προηγούμενη εβδομάδα να πούμε ότι... Ναι. Η αλήθεια είναι, και εγώ περίμενα να κινηθεί λίγο περισσότερο. Ναι. Αλλά σιγά σιγά τώρα, αυτή τη βδομάδα που θα μπορούμε να δώσουμε και δύο τη βδομάδα, νομίζω ότι θα έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Από σήμερα θα μπορείτε να δώσετε δύο, ναι. Και για την Πέμπτη και για τη Δευτέρα. Ναι, ναι, ακριβώς από σήμερα. Ακριβώς θα μπορούσαμε να δώσουμε δύο. Έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τους γονείς, ναι, όπου θα μπορούν να δηλώνουν κανονικά τα παιδιά τους. Μπορούμε να έρθουμε και τα αποτελέσματα των παιδιών, οπότε όλα προχωράνε σωστά. Έχετε τεστ και για κάποιον, που δεν είναι εκπαιδευτικός, δεν είναι για μαθητή, δηλαδή με άμκα τέτοιο? Όχι, προς το παρόν, κοιτάξτε, το μοντέλο με το οποίο δίνονται τα τεστ είναι περίπου σαν το εμβολιαστικό μοντέλο στην πλατφόρμα των εμβολίων. Συγκεκριμένα άμκα μπορούν να πάρουν τα τεστ αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αν βάλω εγώ, ας πούμε, το δικό μου άμκα, για παράδειγμα, στην πλατφόρμα, ναι, δεν θα μου επιτρέψει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία. Ναι. Ενώ μπορούμε να αγοράσουμε. Εάν έρθω εγώ να πάρω με άμκα ενός. Δεν μπορεί να αγοράσει. Να αγοράσετε μπορείτε, αλλά θα το πληρώσετε. Αλλά τα δωρεάν τεστ αυτή τη στιγμή απευθύνονται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς και, και στα παιδιά, στους μαθητές μας. Μάλιστα. Εάν έρθω με ένα άμκα που δεν είναι δικό μου για να αγοράσω. Ναι, ρωτάω το εξής. Γιατί δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτό πρόσωπη παρουσία του μαθητή για να πάρει το τεστ. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχουμε τις περισσότερες φορές η συντριπτική πλειοψηφία των τεστ που έχουν φύγει έχουν έρθει από γονείς. Οι γονείς έχουν έρθει και τα έχουν παραλάβει για τα παιδιά τους. Εμείς ευτυχώς έχουμε και το πλεονέκτημα εδώ πέρα όπου γνωρίζουμε τους γονείς των παιδιών. Οπότε είμαστε ήσυχοι ότι. Εντάξει. Έτσι γίνεται στις γειτονιές. Η πλατφόρμα είτε επιτρέπει είτε δεν επιτρέπει. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Σπύρο Φρεμεντίτη και τον κύριο Νίχα για τη φιλοξενία στο φαρμακείο. Καλημέρα.